Εκλογές με το βλέμμα στραμμένο στα δεξιά της θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, όπου φιγουράρουν σε αυτό τρία ονόματα. Φρέντι Μπελέρη, Αυτιάς και Ελεονόρα Μελέτη. Η Νέα Δημοκρατία διαπίστωσε με βάση τις δημοσκοπήσεις τις οποίες κοιτά Ειδικά στα εσωτερικά τη κρυφέ δημοσκοπήσει, ότι έχει απόλυε τα κόμματα δεξιότερά τη. Το κέντρο και η αριστερά, ο Νίκο Ανδρουλάκη και ο Στέφανο Κασελάκη, δεν αποτελούν κάποια πραγματική απειλή. Γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία έκανε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Κατεβάζει πρώτα απ' όλα τον Φρέντι Μπελέρη, το έχουμε σχολιάσει σε προηγούμενο βίντεο, τον φυλακισμένο δήμαρχο Χιμάρα, έτσι ώστε να προσεγγίσει το συντηρητικό τη κοινό. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή είναι μια κίνηση ματ, καθώ πάρα πολλοί άνθρωποι που σκεφτόντουσαν να ρίξουν κάποιο άλλο κόμμα, να πάνε να ψηφίσουν σε κάποιο άλλο κόμμα, με την κάθοδο του Φρέντι Μπελέρη στο Ευρωψηφοδέλτιο θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε ωστόσο κατά πόσο αυτό θα καταφέρει να ανακόψει την πτωτική πορεία των ποσοστών τη Νέα Δημοκρατία, κυρίω στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διατηρεί ποσοστά αυτή τη στιγμή κοντά στο 32 με 33%. Ωστόσο, αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Επίση, μέσα σε αυτό βλέπουμε και τον Αυτιά. Ο Αυτιά, παρουσιαστή στον Sky, το κοινό του οι ηλικιωμένοι, οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικία, πιστεύω ότι και αυτό θα τα πάει αρκετά καλά στι ευρωεκλογέ, μια και είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στον κόσμο. Επίση, μπαίνει μέσα και η Ελεονόρα Μελέτη, και αυτή ένα πρόσωπο το οποίο παίζει πάρα πολύ στην τηλεόραση. Γενικά, το πρόβλημα το οποίο βλέπω με όλα τα κόμματα στι ευρωεκλογέ είναι ότι αντί να ασχοληθούμε με την ατζέντα τη Ευρώπη, αντί να ασχοληθούμε με το τι θα συμβεί σε αυτά τα θέματα, όλα τα κόμματα, όλα τα κόμματα, δεν υπάρχει κόμμα το οποίο δεν το κάνει αυτό, κατεβάζουν πρόσωπα γνωστά στον κόσμο, οι οποίοι είναι Ολυμπιονίκε, αθλητέ, έτσι ώστε να πάρουν την αναγνωρισιμότητα, μια και κάποιο από την Κρήτη και κάποιο από τη Θράκη και κάποιο από την Ήπειρο, όλοι ψηφίζουν τα ίδια ονόματα. Αντί να ψηφίσουμε ανθρώπου οι οποίοι α πούμε θα μπορούσαν να κάνουν καλό, βάζουμε έτσι πρόσωπα τη showbiz, πρόσωπα τα οποία είναι έτσι αναγνωρίσιμα. Αυτό το κάνουν όλα τα κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία προφανώ έχει κατεβάσει πούμε, τον πύρο Δήμα μέσα στο ψηφοδέλτιο. Εδώ πέρα έχουμε και όλου του υποψηφίου για όποιον θέλει να κάνει ένα pause. Διαβάζουμε γρήγορα Βόζεμπεργκ, Αυτιά Γεώργιο. Μπορείτε να, κάνετε, να σταματήσετε. Κεφαλογιάννη, διαβάζω έτσι τα πιο κρίσιμα ονόματα. Κιμπουρόπουλο που είναι ήδη εκλεγμένο. Μελέτη Ελεονώρα, εδώ πέρα βλέπουμε τον Μπελέρη Φρέντι είπα, όπως είπαμε νωρίτερα και Σπυράκη Στέφανος Νικόλαος. Μπορείτε να κάνετε ένα pause και να δείτε τα ονόματα. Γενικά, η Νέα Δημοκρατία κατεβάζει ένα δυνατό ψηφοδέλτιο με τα μάτια να είναι στραμμένα στα κόμματα δεξιότερά τη. Όπω είχαμε δει σε προηγούμενε δημοσκοπήσει σε αυτό το κανάλι, η εκτίμηση ψήφου των ευρωεκλογών δίνει ένα 32% στη Νέα Δημοκρατία, με έντονε απώλειε στα κόμματα δεξιότερά τη. Από την ελληνική λύση, η οποία είναι περίπου στο 11% σήμερα, στη νίκη που είναι κοντά στο 4%, τη φωνή λογική η οποία παρουσιάζεται στο 1,5%, βλέπουμε ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα μπλοκ στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, ικανό να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μπελέρι και αυτιά όπου η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι θα καταφέρει να συγκρατήσει τα ποσοστά τη. Θα δούμε ποιο είναι ο στόχο τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι το 33% των ευρωεκλογών του 2019, θα είναι το 30%. Θα είναι να έχει double score για παράδειγμα από τον δεύτερο, δηλαδή αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει 14 και η Νέα Δημοκρατία πάρει 29, που θα έχει περίπου το διπλό από το δεύτερο κόμμα παράδειγμα, θα είναι ικανοποιημένη. Όπω και να έχει, βλέπουμε σιγά σιγά την φθορά που έχει η Νέα Δημοκρατία και είναι λογικό μετά από 5 χρόνια να υπάρχει μια τέτοια φθορά, Πιστεύω ότι δεν τίθεται ζήτημα εθνικών εκλογών, όπω κάποιοι έχουν αφήσει να περάσει τον κόσμο ότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν πρόορε εκλογέ μαζί με τι ευρωεκλογέ. Δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιο λόγο να το κάνει αυτό. Έχει μια απόλυτη πλειοψηφία, 158 βουλευτέ μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν έχει κάποιο ουσιαστικό αντίπαλο, καθώ σήμερα υπάρχουν τα δύο κόμματα του κέντρου και τη αριστερά, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι κοντά στο 10-15-17% και πιστεύω ότι πλέον βλέπουμε μια ανωδική πορεία των κομμάτων δεξιότερα τη νίκη, όπω είπαμε, τον Κυριάκο Βελόπουλο, την ελληνική λύση και τη φωνολογική. Και γενικά πιστεύω ότι πλέον το πολιτικό φάσμα στρίβει προ τα δεξιά. Δηλαδή, έχουμε μια νέα δημοκρατία κυρίαρχη μόνη στο παιχνίδι και τα κόμματα δεξιότερα τη τα οποία Όσο παραμένουν διασπασμένα, όσο δεν υπάρχει κάποια ένωση, α το πούμε έτσι, του πατριωτικού, του δεξιού χώρου, αν το θέλετε έτσι, η Νέα Δημοκρατία θα παίζει μόνη τη μπάλα και στο χώρο τη κεντρο δεν θα έχει κάποιον ουσιαστικό αντίπαλο. Έχει απορροφήσει όλο το κέντρο, έχει του ψηφοφόρου τη, οι οποίοι είναι και μάλιστα οι πιο πιστοί. Δεν υπάρχουν πιο πιστοί ψηφοφόροι από του Νέου Δημοκράτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία όλη του τη ζωή. Και θα συνεχίζουν να το κάνουν είτε είναι ο Κυριακό Μητσοτάκη αρχηγό, είτε έρθει κάποιο άλλο κάποια στιγμή. Τώρα, ε, οι πιο έντονε απόλυε τη Νέα Δημοκρατία καταγράφονται στη Βόρεια Ελλάδα. Την έχουμε ξαναπέξει αυτή τη δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πιο χαμηλά, είναι περίπου 7 μονάδε χαμηλότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Με την ελληνική λύση να έρχεται τρίτο κόμμα και να παίζει κοντά στι 2-2,5 μονάδε για την δεύτερη θέση. Το έχω παρουσιάσει σε προηγούμενε δημοσκοπήσει, δεν θέλω να επαναλαμβάνω τον εαυτό μου. Πολύ πιο αδύναμη, έτσι εδώ πέρα, Πασό και Κουκουέ. Η νίκη πηγαίνει πολύ καλά, δηλαδή η νίκη και η ελληνική λύση, δεν ξέρω έχουμε και τα υπόλοιπα κόμματα ε, σπαρτιάτε και φωνή λογική, έχουν περίπου ένα 20, μπορεί και 20% Βλέπουμε λοιπόν μεγάλε αλλαγέ στο πολιτικό σκηνικό. Το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία στόχο έχει, όπω είπαμε νωρίτερα, τα κόμματα δεξιότερά τη. Η Νέα Δημοκρατία, όπω και τα υπόλοιπα κόμματα, κατεβάζουν πρόσωπα γνωστά σε όλο τον κόσμο. Για μένα, θα έπρεπε τα πρόσωπα να έχουν σχέση με την πολιτική, θα έπρεπε να είναι τεχνοκράτε και όχι πρόσωπα που απλά είναι ευρέω γνωστά σε όλο τον κόσμο για να του ψηφίσει ο κόσμο γιατί λέμε Α, κατεβαίνει ο πύρο Δήμα. Έχει κερδίσει μετάλλια για τη χώρα μα και πολύ καλά κάνει. Βεβαίω δεν θα πω σε κάποιον να, κατέβει ή όχι, είναι δικαίωμά του. Ο παπά με το ΣΥΡΙΖΑ που κατεβαίνει, γενικά πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Για εμένα όμω θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα προβλήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να δώσουμε λύση. Να ασχοληθούμε με το ενεργειακό, να ασχοληθούμε με την οικονομία, με τα θέματα εξωτερική πολιτική, με την ευρωπαϊκή μα ταυτότητα. Πού θέλουμε να πάμε, Θέλουμε να είμαστε πρώτα Έλληνε και μετά Ευρωπαίοι, πρώτα Ευρωπαίοι και μετά Έλληνε. Να αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πάντω, θα δούμε σε αυτέ τι ευρωεκλογέ τεράστια στροφή στα συντηρητικά κόμματα, το βλέπαμε σε όλη την Ευρώπη, στη Γερμανία με το AFD που είναι πλέον δεύτερη δύναμη, στην Ιταλία που είναι η κυβέρνηση, στην Ουγγαρία που είναι η κυβέρνηση, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία που ανεβαίνει, στι σκανδιναβικέ χώρε όπου βλέπουμε και εκεί άνοδο. Της, ε, των συντηρητικών κομμάτων πλέον εμφανίζεται και στη χώρα μας. Εδώ πέρα κάνουμε ένα σχολιασμό και ενημέρωση για τον κόσμο, παιδιά. Εγώ διαβάζω τι δημοσκοπήσει. Αν εσεί βγάζετε διαφορετικά συμπεράσματα, μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια. Έχω όλα τα σχόλια ανοιχτά, δεν σβήνω κανένα. Περιμένω να διαβάσω πάντα την άποψή για κάθε ένα θέμα. Αλλά εδώ πέρα σα διαβάζω τι λένε οι δημοσκοπήσει. Αν η δημοσκόπηση λέει ότι δεύτερο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα είναι η ελληνική λύση, δεν φταίω εγώ που είναι η δεύτερο κόμμα. Ούτε είναι κάποιο λάθο. Μπορείτε να απευθυνθείτε στου δημοσκόπου ή μπορείτε να κάνετε τη δικιά σα έρευνα και να βγάλετε τα δικά σα συμπεράσματα. Εγώ διαβάζω αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειε στα δεξιότερά τη. Αυτό το βλέπουμε από το ευρωψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε αν ο Φρέντι Μπελέρη και ο Αυτιά καταφέρουν να συγκρατήσουν αυτή την πορεία, την πτωτική πορεία τη Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί πιστεύω ότι στην Αττική και στην Νότια Ελλάδα γενικά τα ποστά τη Νέα καλά. Θα έχουμε ένα εντελώ διαφορετικό πολιτικό σκηνικό στι ευρωεκλογέ και μετά, μάλλον από τι ευρωεκλογέ του Ιουνίου. Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε όλα. Περιμένω προφανώ να διαβάσω την άποψή στα σχόλια. Περιμένω να πείτε εσεί τι πιστεύετε για αυτό το ψηφοδέλτιο. Αν πιστεύετε ότι ήταν σωστή ή λανθασμένη η υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη στι ευρωεκλογέ. Αν σα άρεσε το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε να μου αρέσει. Αν δεν σα άρεσε, μπορείτε να πατήσετε να δεν μου αρέσει. Θέλω πάντα να, κάνετε, να έχουμε engagement, δηλαδή να έχουμε αλληλεπίδραση μεταξύ μα. Και αν θέλετε να είστε ενημερωμένοι για περισσότερα βίντεο τέτοιου χαρακτήρα, subscribe και το καμπανάκι. Θα προσπαθήσω επίση να κάνω και τα υπόλοιπα ε, ψηφοδέλτια των υπόλοιπων κομμάτων, τα υπόλοιπα ευρωψηφοδέλτια, έτσι ώστε να έχετε καλύτερη εικόνα και να έχετε έτσι καλύτερες, να γνωρίζετε καλύτερα τις επιλογές τις οποίες έχετε για τις ευρωεκλογές. Μέχρι το επόμενο βίντεο εύχομαι σε όλους και όλες καλή συνέχεια.